ασχοληθείς, λέει. Πού το? Πάψε, σχήμα λόγου είναι. Έκανε και πάλι το μαύρο ταξίδι του, όπως κάθε χρόνο, για να έρθει κοντά μας στα διαμονίσματα. Μόνο που το άστρο Βιθλέμ μας φέρνει τη χαρά, ενώ τα διαμονίσματα μας την παίρνουν. Αλλά ας μην τα πολύ λόγω, γιατί τα πολλά λόγια είναι φτώχεια και η παιδεία μας είναι αρκετά φτωχή ήδη. Το άστρο λοιπόν της Βιθλέμ. Το άστρο Βιθλέμ είναι μάλλον κάποιο χωριό έξω από τη Βιθλέμ, όπως πάμε για Σιγκαπούρη. Λες κοτζάνες. Κοντά στην Ισπανική πόλη, λες κοτζάνες. Παναγία μου! Από εκεί καταλαβαίνω την Παναγιά. Ναι, είχε φτιάξει και προφοκομείο η Ρόδη. Τι έκανε ο Ρόδης? Άρα σε πάμε προς τα μωράκια. Με δουλεύει μπροστά στον κόσμο. Γυρνά μην άλλη. Γιατί? Για να σε δουλεύω πίσω από τον κόσμο. Λοιπόν, θα σου τα πω εγώ. Η σωστή ενημέρωση από το σωστό άτομο. Το άστρο του Βιθλέμ, όπου σε λίγα λεπτά θα συνδεθούμε δορυφορικά, δεν έχει ακόμα ενταχθεί στα υπόλοιπα άστρα που βρίσκονται πάνω από τη σημαία της ΕΟ. Το θυμήθηκα! Όχι τώρα που πήρα φόρα και θα το έλεγα. Μπρε παιδιά, μπρε παιδιά. Τι κατάσταση είναι αυτή? Για το όνομα του Θεού, πόσο φτωχή είναι η παιδεία μας σήμερα? Φαντάζεσαι να ακούσει ο υπουργός παιδείας ότι δεν ξέρει για το άστρο της Βιθλέμ? Βεβαίως και φανταζόμαστε. Δεν στο ρωτήσαμε για το άστρο της Βιθλέμ. Και δεν σας απάντησε. Μας παρέδωσε στο υπεχοδέ. Αυτή η αρμόδια αναρμόδια. Και εσείς τότε τι κάνατε? Πήγαμε να ρωτήσουμε στο υπεχοδέ. Δεν σας είπα. Όχι. Γιατί? Γιατί μέχρι να πάμε στο υπεχοδέ έγινε αυτό ο ανασχηματισμός. Και ανέλαβε υπουργός υπεχοδέ αυτός που πριν μισή ώρα ήταν υπουργός παιδείας. Και εσείς τότε τι κάνατε? Χαρήκαμε. Γιατί? Γιατί συνήθως εμείς κυνηγάμε τους υπουργούς. Φαντάζεσαι τι είχε να μας κυνηγούσε ο υπουργός. Καλά, εντάξει, τέλος πάντων. Επειδή θα βγάζω άκρη με εσάς, θα κάνω έναν γκάλο εδώ πιο κάτω στους παιδευτικούς. Θα δούμε τι γνωρίζουν σχετικά με το άστρο της Βιθλέμ. Η ρεπόρτερ της εκπομπής μας, Λόλα Πουτσοπόλα, είναι στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Πέστε μας, τι ξέρετε για το άστρο της Βιθλέμ? Συγγνώμη, αλλά δεν είδα αυτές ειδήσεις. Δηλαδή δεν ξέρετε για το άστρο της Βιθλέμ? Εγώ, το μόνο που ξέρω είναι ότι Μακεδονία είναι ελληνική. Καλά, καλά. Πείτε μας επιτέλους για αυτό το άστρο της Βιθλέμ. Συγγνώμη, μαντάμα, αλλά δεν πέφτει λόγος. Είναι καθαρά δουλειά της δικαιοσύνης. Εάν το Σύνταγμα επιτρέπει σε ένα άστρο να κόβει βόλτες όποτε του καπνίσει πάνω από την Βιθλέμ, εγώ τι να σας πω. Λυπάμαι για την κατάφορη παραβίαση του ενερίου Φιρ και καταγγέλνω δημοσίως μια τέτοια πράξη. Θα συμφωνήσω με αυτά που λέτε, αλλά επιτέλους δεν ξέρετε γι' αυτό το άστρο της Βιθλέμ. Προσέξτε λοιπόν τι σας ρωτάω. Επίσης, θα ήθελα να συμπληρώσω πως αυτοί οι κύριοι που οδηγούν αυτό το άστρο δεν γίνεται συνεχώς να παραβιάζουν τον κώδικο της οδικής κυκλοφορίας. Έτσι εμποδίζοντας τα άλλα αστέρια. Ο ουρανός είναι για όλους. Μάλιστα, δηλαδή δεν ξέρετε για το άστρο της Βιθλέμ. Ναι, βέβαια. Προχώρα ευθεία στη δεύτερη καμήλα δεξιά και στον πρώτο μάγο που θα βρεις ξανά ρώτα για να μάθεις. Λοιπόν, όπως είδατε στην έρευνα που έκανε το Τσάνε, έδειξε ότι το 50% των τηλεθεατών δεν απαντούν, ενώ το άλλο 50% απαντούν λάθος. Ας περάσουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, σε ένα Βασίλη, που μοιράζει κάθε χρόνο δώρα στα παιδιά που τα αγαπά και τον αγαπούν, γιατί ποτέ, μα ποτέ δεν ξέχασε κανένα παιδάκι. Είπα παιδάκι! Τ' άκουσα! Α, ακούς κιόλας! Πώς! Τίποτα λέω, για τον Άι Βασίλη! Τον Αφρίλιο! Δεν μπορώ, το μάει καλύτερα! Ναι, ζήσε μεγάλα που λένε! Μα γιατί να κλαίμε, εγώ απόψε είμαι πολύ χαρούμενος! Περιμένω τον Άι Βασίλη! Από τώρα! Άσε λίγο να με στώσεις! Κότες, εκτόσεις! Τότε βγάζουν τα θαλασμένα τα παιχνίδια. Ναι, ναι. Μη σπάσει τσουλίθρα και σε ψάχνουμε. Μ' αρέσει. Εγώ προτιμάω από μια ποιότητα. Μήπως στο σπιτάκι της Βίβη μπορούμε να ξαπούμε όλα. Μια φορά θυμάμαι, ο Άγιος Βασίλη μου είχε φέρει από κολό για να κόψω το κάμισμα. Τι είναι αυτό που λέει? Μου λέει, άμα θες να πεθάνεις νέος και όμορφος, κάμιζε. Εγώ το κουμπολό σου χαρίζω η σέβη της φιλίας. Φιλίας! Φιλίας είπα, είσαι και κουφός. Ή κουφή. Τέλος πάντων. Αφού εσύ είμαστε στις μαθητές. Με τον Άγιο Βασίλη! Βαγχώθηκε τον Απρίλη! Δεν λέω, ήταν με τον Άγιο Βασίλη. Δεν λέω, ήταν καλύτερος μαθητής από μένα. Αλλά και εγώ είμαι λίγο καβούρας, αλλά το τσιγάρο το κόψα πάλι. Μέχρι εκεί καταλάβαινε. Καλά, είστε τόσο μεγάλος όσο θα ήταν και ο Άγιος Βασίλης, αν ζούσε. Όχι, εκείνος ήταν μεγαλύτερος. 3 μήνες. Καλά! Στο σημείο αυτό πρέπει να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας για να σας δώσετε το αναμνηστικό δώρο. Thank you.
Γράφει και οδηγίες χρήσεως. Τώρα, ας καλωσορίσουμε τον αρμόδιο του Υπουργείου Παιδείας. Να τον ρωτήσουμε σχετικά με τις νέες εξελίξεις που μας προβληματίζουν. Κύριε αρμόδιο, θα θέλετε να μας κάνει μια ενημέρωση? Βεβαίως, μόνο την ευχαρίστηση. Πείτε μας, τι βελτιώσεις έχετε προγραμματίσει μέσα στο 12? Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά χρόνια πολλά. Ναι, έχουμε ακούσει ότι τα παιδιά έχουμε ακούσει για νέα κτίρια. Έχετε μια δηλώσετε σχετικά με αυτό? Εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι έχουμε σε όλα τα παιδιά χρόνια πολλά. Ναι, έχουμε ακούσει ότι τα παιδιά του Ζάκη έχουν σοβαρό πρόβλημα. Θέλετε να μας το δικάσετε? Ναι, εδώ πραγματικά αξίζει τον κόπο να πει κανείς σε όλα, μα όλα τα παιδιά χρόνια πολλά. Μήπως η επιμόρφωση του δασκάλου νομίζετε ότι είναι ουσιαστική? Ναι, εδώ αξίζει τον κόπο να πει κανείς σε όλους τους δασκάλους χρόνια πολλά. Κύριε Αρμόδια, σε όλες τις ερωτήσεις που σας έχω κάνει, σε καμία δεν με έχετε απαντήσει. Τέλος πάντων, τότε πείτε μας για τους γονείς που πληρώνουν το ελληνικό δημόσιο για να αποκτήσουν τα παιδιά τους την καλύτερη δυνατή μόρφωση. Ήρθε πλέον η στιγμή της αλήθειας. Αρκετά τόσα χρόνια οι μαθητές τραβούσαν τον άσχημο δρόμο και οι δάσκαλοι έκαναν ό,τι τους καπνίσει. Από εδώ και στο εξής, όσο και οι δάσκαλοι, όσο και οι μαθητές θα εναρμονιστούν και θα συντονιστούν κατά τέτοιο τρόπο για να μπορούμε να πούμε και από τα βάθη της καρδιάς μας στους γονείς τους χρόνια πολλά.